Με το αποκορύφωμα ενός οικογενειακού δράματος ξημέρωσε στη γειτονιά της Νέας Αλικαρνασσού που συγκλονίστηκε τη νύχτα από δύο πυροβολισμούς. 54χρονος υδραυλικός εκτέλεσε κυριολεκτικά τη νεαρή σύζυγό του μέσα στο παιδικό υπνοδωμάτιο, εκεί όπου ίσως έτρεξε για να κρυφτεί όταν είδε το μετέπειτα σύζυγοκτόνο οπλισμένο. Ακούσαμε το μπουμ, δύο χτυπήματα. Ακούσαμε, απλά δεν ξέραμε ακριβώς τι ήταν, γύρω στις 3 αξιμερώματα, 3 παρά. Το 4χρονο αγοράκι της οικογένειας βρισκόταν ξαπλωμένο σε καναπέ λίγα μέτρα μακριά από το σημείο που έπεφτε νεκρή η μητέρα του με τραύματα στο θώρακα και την κοιλιακή χώρα. Η αδερφή του μένει από πάνω και τη φώναξε λέει αυτός, κατέβα να πάρεις το μωρό γιατί σκότσα τη γυναίκα μου. Το ζευγάρι νωρίτερα διασκέδαζε σε κατάστημα της Αλικαρνασσού χωρίς τίποτα να προαναγγέλει την τραγωδία που ακολούθησε μόλις επέστρεψαν σπίτι. Είχε μείνει μόνος του και γι' αυτό πιστεύω ότι αντέδρασε, έχανε τα πάντα αν έχανε και την κοπέλα και γι' αυτό κάπως αντέδρασε έτσι. Γιατί λέτε, Παναγία μου, μας έπιασε τρεμούλα, δεν μπορούσαμε. Το παλικάρι δεν μας έχει πειράξει εμάς, ποτέ. Αλλά μάλλον συνέχεια με τη γυναίκα του. 2 χρόνια ήταν χωρισμένος. Και είχε φύγει η γυναίκα του. Οι περιγραφές των γειτόνων συγκλονίζουν. Ο 54χρονος βγήκε από το σπίτι και φώναξε στην αδελφή του ότι σκότωσε την άτυχη αδαμαντία. Σε κατάσταση παραλυρήματος έφυγε, έχοντας μαζί του το 4χρονο αγοράκι αλλά και την καραμπίνα. Κατέβηκε η αδελφή του με το που άκουσε το πρώτο χτύπημα. Στο δεύτερο χτύπημα είχε μπει ήδη η αδελφή του μέσα, είδε την κοπέλα σκοτωμένη. Πήρε αυτό το παιδί μετά και είπε ότι είπε εδώ στη γειτονιά ότι πάω το παιδί μου μια τελευταία βόλτα και επιστρέφω για να παραδοθώ. Άβυσο σε ψυχή του ανθρώπου. Δεν ξέρεις. Όταν κλείνει η πόρτα του καθενός, τι συμβαίνει μέσα, δεν ξέρεις. Στις αστυνομικές αρχές σήμανε συναγερμός υπό το φόβο η τραγωδία να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις. Το θρίλερ συνεχίστηκε για αρκετές ώρες μέχρι ο 54χρονος να παραδώσει το αγοράκι το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας σε συγγενικό του σπίτι στην περιοχή του Κατσαμπά και να παραδοθεί μαζί με το όπλο του εγκλήματος. Τι γίνεται αυτό το παιδί, ο ένας στο χώμα, άλλος στη φυλακή το παιδί. Ποιος φυσιολογικός άνθρωπος φτάνει σε αυτό το σημείο, σκοτώσει τη γυναίκα σου και να έχει παιδί. Θεωρείτε ότι όλα θα έγιναν μπροστά στο παιδί? Έτσι ακούγονται. Τώρα, παιδιά, δεν ξέρω. Οι μαρτυρίες των περίοικων συνθέτουν ουσιαστικά το χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος, καθώς οι άγριοι καυγάδες του ζευγαριού είχαν εκτυλιχθεί ακόμη και στη μέση του δρόμου. Είχε πάει πίσω στους γονείς της. Αυτός έφυγε, πήγε, την ξανάφερε την κοπέλα. Αυτό. Ό,τι και να λέμε, παιδιά, το θέμα είναι το παιδί. Ότι τη ζήλευε και κάπου τη χτυπούσε κιόλα. Μάλιστα, πριν από 20 ημέρες είχε κληθεί η αστυνομία σε ένα ακόμη περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Όμως η 33χρονη αδαμαντία επέλεξε και πάλι να παραμείνει στην ίδια στέγη με τον 54χρονο, ο οποίος υποψιαζόταν ότι είχε πρόθεση να τον εγκαταλείψει μαζί με το 4χρονο αγοράκι και την παρακολουθούσε. Αλλά την έδερνε όμως πάρα πολύ. Και έξω την έδερνε και πήγανε γειτόνι απέναντι και τη ξεχωρίζανε. Η σήμανση εντόπισε και κατέσχεσε ένα καταγραφικό μέσα στο σπίτι, ενώ ο σύζυγοκτόνος φέρεται να εξομολογήθηκε σε δικούς του ανθρώπους ότι είχε τοποθετήσει μικρόφωνα ακόμη και μέσα στο αυτοκίνητό του, ενώ παρακολουθούσε και τη δραστηριότητά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήταν καλό κορίτσι και αυτός δεν μας είχε ενοχλήσει ποτέ, σαν γείτονας. Δεν είχε φερθεί σε κανένα κακά εδώ πέρα. Ακούμε ότι είχε προβλήματα με τη σύζυγό του. Τι προβλήματα υπήρχαν, δεν ξέρω. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 34χρονη, η οποία κατάγεται από την Πάτρα, εργαζόταν ως μελλοντολόγος.